Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Golden Hall. Είμαι Τίνα Δασκαλαντονάκη. Έχω κοντά μου τον Θοδωρή Κοτσογιαννόπουλο, κριτικό κινηματογράφου, γιατί είχαμε πολλές σκέψεις στον τίτλο, αλλά θεωρώ ότι αυτός είναι ο τίτλος που σου αρμόζει καλύτερα. Μάλλον, ναι. Μάλλον. Μετά και νομίζω ότι αυτό αγαπάς τόσο πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη φιλοφρόνηση που μπορεί κάποιος να μου κάνει είναι μπράβο σου, έκανες την αγάπη σου επάγγελμα. Θα ήθελα να μας πεις μέσα σε αυτό το χώρο, μπορείς να σκεφτείς κάποια ταινία που θα μπορούσε να διαδραματιστεί εδώ μέσα? Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι θα μπορούσε κανείς να το πάρει αλληγορικά και να νομίζει πως είναι σε διακοπές, να νομίζει πως είναι το καλοκαίρι, αλλά θα σκεφτώ μια ίσως την αγαπημένη μου ταινία που λέγεται Οδύσσια του Διαστήματος 2001 του Stanley Kubrick. Wow. Στις τελευταίες σκηνές, όταν ο αστροναύτης έχει φτάσει κάπου που δεν ξέρει που είναι, γερνάει πάρα πολύ γρήγορα ώσπου να ξαναγεννηθεί και να γίνει αστρικό παιδί και να επιστρέψει στη γη. Μία από τις μεγάλες μεταβάσεις στον χρόνο είναι όταν ξυπνάει αρκετά πια μεγάλο σε ηλικία και βλέπει τον εαυτό του σε ένα πολύ όμορφο δωμάτιο, το οποίο έχει αντικείμενα αντιπροσωπευτικά του δυτικού πολιτισμού, με ένα υπέροχο φως. Υπάρχει κάτι το πολύ οικείο και το πολύ απόκοσμο παράλληλα. Εδώ, σε αυτό το μέρος, υπάρχει ένα πολύ προσωπικό γούστο, αλλά αισθάνεσαι ότι ταξιδεύεις λίγο στον χρόνο. Δηλαδή, πατάς το πόδι σου και βρίσκεσαι σε άλλο μέρος και σε άλλο χρόνο. Και αυτό είναι κάτι που συνορεύει με την επιστημονική φαντασία, αλλά όχι αυτή που σε φοβίζει. Αυτή που χαίρομαι σε φαίνεται πάρα προσωπική. Πολύ, γιατί είναι έτσι και ακριβώς. Τι θα διάλεγες από το Utopia? Ένα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ένα λουλούδι, μπορεί να είναι μια κολόνα, μπορεί να είναι ένα αντικείμενο. Τι θα διάλεγες για να έχεις μαζί σου αυτό το Utopia αυτό εδώ? Αυτό το δικό μου το Utopia. Καταρχήν συμφωνώ μαζί σου ότι ένα άρωμα ωραίο ζωντανεύει το χώρο, άρα αυτά τα αρώματα που είδα σε αυτό το... Τα κεριά μας. Τα κεριά, ναι. Μπράβο. Αυτά τα κεριά, καταρχήν μου άρεσε το άρωμά τους και δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πακετάρισμα, τέτοιο αγκάλιασμα σε κερί. Επίσης μου αρέσουν τα sneaker. Όλα είναι πολύ προσεγμένα αντικείμενα πάντως. Πολύ ωραία. Ποια θεματική θα ήθελες να δεις να υλοποιείται σε ένα concept store σαν το Utopia? Αν ήμουν εγώ δηλαδή επιμελητής, θα έκανα το όνειρό μου που είναι να ανοίξω κάτι που να έχει βινίλια μέσα. Αλλά βινίλια δίσκους που όχι απρόσιτους, όχι για τους άρρωστους συλλέκτες που πάνε και αισθάνεσαι κάτι... Δέος. Και δέος, αλλά και ένα τρομερό φθόνο. Μήπως δεν έχω κάτι που έχει κάποιος άλλος να το έχω εγώ και να μην το δείξω. Εμένα τα βινίλια, όπως και για πολλούς τα βιβλία, είναι πράγματα όμορφα που δεν είναι απλά αντικείμενα, αλλά περιέχουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μουσική. Κάτι που είναι για όλους. Και επειδή είναι και λίγο φετιχιστικό το θέμα, δηλαδή όλο αυτό με το χαρτί, πώς μυρίζει, πώς το ανοίγεις, το βάζεις μέσα στο πικάψου, στο turntable για να παίξεις, θα ήθελα κάτι που να τα περιέχει. Τώρα, θα ήταν κάτι που να θύμιζε καφέ με βινίλια, κάτι που να έχει κι άλλα αντικείμενα. Ποια είναι η πιο άβολη στιγμή που έχεις βιώσει όταν είχες ένα interview με κάποιον αστέρα του Hollywood? Τι μου θύμισες τώρα, δεν φταίει αυτή. Η Halle Berry, mm-hmm. πριν από πολλά χρόνια που της είχα κάνει μια συνέντευξη, κάνοντας μια μικρή έρευνα για το τι της συνέβη τους τελευταίους μήνες, είδα ότι είχε και ένα ατύχημα με το αμάξι, όπου κάποιον είχε χτυπήσει όχι πολύ σοβαρά και κάτι είχε γίνει ένα συμβιβασμός. Κάνοντας λοιπόν μία μικρή πρόταση εισαγωγική πριν μια ερώτηση, λέω: ξέρετε, τους τελευταίους μήνες είχατε δύο γυρίσματα, μια ταινία, μια μετακόμιση, ένα ατύχημα. Και με το που λέω το ένα, ανοίγει μια πόρτα από πίσω της. Ήταν η ατζέντησά της, η οποία άκουγε τη συνέντευξη, διακόπτει τη συνέντευξη και μου λέει πολύ αυστηρά και πολύ απότομα: παρακαλώ, όχι προσωπικές ερωτήσεις, θέλω να μείνετε στην ταινία. Και ξανακλίνει την πόρτα. Αυτό συνέβη πίσω από τη Halle Berry, η οποία ταράχτηκε, με πιάνει και μου λέει: μην ανησυχείτε, παρακαλώ, τι λέγαμε. Τέλος πάντων, συνεχίζω, δεν τη ρώτησα. Δεν ήθελα να τη ρωτήσω και τίποτα. Και μόλις τελειώνει η συνέντευξη, λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ, χίλια συγγνώμη. Μπορεί να έρθει. Δεν ξέρω αν απολύθηκε. Πάντως δεν το έκανα επίτηδες. Αυτό. Τι άλλο, θέλω να σου πω κι άλλο ένα. Αμέ, περίεργο. Αμέ, θέλουμε πολύ. Που δεν ήταν περίεργο, αλλά ήμουνα κι εγώ πιο άπειρος και δεν είχα καταλάβει. Είχα κάνει επί Δράκουλα τον Γκάρι Όλντμαν συνέντευξη. Ενώ έκανα τον Κόπολα πριν το σκηνοθέτη και ήταν λαλίστατος όπως πάντα, πάρα πολύ ζεστός, το ιταλιάνικο του είχε βγει, πάω να κάνω και τον Γκάρι Όλντμαν για μια πεντάληπτη συνέντευξη. Στα δύο λεπτά καταλαβαίνω ότι με μέτραγε, συνέχεια έτσι, ότι αντί να με απαντάει, μου λέει: γιατί ρωτάτε, και ναι, το έχω διαβάσει αυτό, αλλά τι εννοείτε, και λέω: δεν θα τα πάμε καλά.
και στα 2,5 λεπτά έφυγα. Δεν ήξερα, γιατί δεν είμαι κουτσομπόλης, ότι ο άνθρωπος ήταν σε μια φάση δύσκολη στη ζωή του, αλκοολισμού ή κάτι τέτοιο. Αν το ήξερα, ίσως θα το είχα χειριστεί λίγο πιο ήπια, πιο τρυφερά. Όταν τον ξαναείδα πέρσι για το Όσκαρ του στην πιο σκοτεινή ώρα, ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Ένας πολύ ευχάριστος, πολύ. Και λέω, ξέρεις, καμιά φορά, ξέρεις ποιο είναι αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που βλέπεις ανθρώπους που αισθάνεσαι ότι είναι λίγο σνόμπ, αλλά πρέπει να προσμετρήσεις ότι μπορεί να είναι πολύ ντροπαλή. Ποιος είναι ο πιο ανατρεπτικός καλλιτέχνης που έχει συναντήσει στην πορεία ως κριτικός κινηματογράφου, που είχε έντονο ταπεραμέντο, αν την μπορεί να θυμηθείς κάποιον? Έντονο ταπεραμέντο. Με έντονο ταπεραμέντο δεν θυμάμαι κανέναν. Δηλαδή κάποιον ο οποίος να ήταν έτσι λίγο τσαμπουκάς, λίγο βίαιος να βρίζει. Όχι, όχι, κανέναν. Ναι. Τουλάχιστον εγώ. Έντονο ταπεραμέντο είχε και έχει, φαντάζομαι, ο Τζακ Νίκολσον πάντα. Ναι, αυτή, και εγώ εκεί πήγε το μυαλό μου. Ναι. Ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν δίνει συνεντεύξεις για τηλεόραση. Μόνο για τύπο. Σε δημοσιογράφους που σημειώνουν ή μαγνητοσκοπούν. Δεν θέλει, γιατί έχει μια θεωρία ότι εφόσον είναι ένα πρόσωπο κάμερας, δεν θέλει να μπερδεύει τη φάτσα του πολύ τη ζωή του με τη φάτσα του στους ρόλους. Επομένως, αφήνει το δημοσιογράφο που γράφει να γράψει περιγράφοντας ό,τι θέλει για αυτόν, αλλά δεν αφήνει την κάμερα να μπερδέψει το θεατή. Τι σε μία συνέντευξη. Αυτό. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αλλά καταρχήν και στις δύο συνέντευξεις που τον έχω κάνει αργούσε, διότι μία ήταν στη Γερμανία και άλλη στη Γαλλία, διότι έπινε κρασιά και είχε πάει το γεύμα δύο ώρες μετά. Είχε έρθει ωραίος, λίγο χαμογελαστός και χαλαρός και έκανε πλάκα με όλο τον κόσμο. Ό,τι καλύτερο για συνέντευξη. Έντονος καλλιτέχνης είναι ο David Lynch, αλλά με ελάχιστο ταπεραμέντο. Ο άνθρωπος είναι σαν, τι να σου πω, σαν αρνή του Θεού. Νομίζω ότι είναι και όλο αυτό το, όλη αυτή η ιστορία που κάνει με το meditation ο David Lynch. Μπορεί. Οπότε και το foundation. Οπότε αυτός δεν θα μπορούσε με τίποτα να είναι οξύθυμος ή οτιδήποτε, γιατί αυτό πουλάει. Απλώς δεν απαντάει ποτέ σε τίποτα. Το ρωτάζει όλα αυτά στις ταινίες και λέει, τι νομίζεις? Μεγάλος καλλιτέχνης. Ναι. Τεράστιος καλλιτέχνης, ο οποίος δεν κάνει μόνο ταινίες. Κάνει και έπιπλα, κάνει και καφέ, κάνει απ' όλα. Έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο μπαρ στο Παρίσι. Βέβαια. Το Silencio. Βέβαια, που είναι από την ταινία του. Ναι. Πολύ ωραίο. Ναι, είναι καταπληκτικός. Και μάλιστα έχει πει κάτι για να κλείσω, που συμφωνώ απέραντα μαζί του. Εάν υποθέσουμε πως έχουμε ένα virtual reality και θέλουμε να μπούμε μέσα και θέλαμε μια ταινία να μας οδηγήσει σε αυτό, την απάντηση την έχει δώσει ο David Lynch. Του έχουν πει ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία και έχει πει Λεωφόρος της Δύσης. Και λέει γιατί. Γιατί θα ήθελα, λέει, πάντα να μένω σε αυτό το μέρος. Δηλαδή να μένω μέσα στην ταινία. Που είναι λίγο decadent, είναι λίγο παρακμιακό, αλλά είναι τόσο γοητευτικό. Όπως ο κόσμος της τηλεόρασης, ο κόσμος μάλλον στην τηλεόραση, τα sitcoms, αισθάνεται σαν στο σπίτι του, δηλαδή στο Central Perk, στα Φιλαράκια. Ναι. Είναι το μέρος που πίνει καφέ. Ναι, αυτό μάθαμε, ναι. Το σαλόνι του τάδε, η κρεβατοκάμαρα του τάδε ζευγαριού που όλο μαλώνουν ή τα βρίσκουν κλπ. Είναι το σπίτι. Η ταινία είναι ο τόπος απόδρασης με το σκηνικό να μας κάνει να ονειρευόμαστε ότι μπορεί κάποτε σε ένα άλλο κόσμο να είμαστε εκεί σε μια άλλη διάσταση. Εγώ θα ήθελα να επισκεφθώ μια από αυτές τις ταινίες του David Lynch και ας μην καταλάβω τίποτα. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ, Θοδωρή. Σάνθηκα πολύ καλά και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Εύχομαι να πάει καλά εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.